Να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο μέτωπο των Ηλίων για την διεκδίκηση της παραμονής των πανεπιστημιακών τμήματων στον ΟΜΟ. Μετά την χθεσινή κρίσιμη συνάντηση των Ηλίων Δημάρχων με τον Αντιπεριφερειάρχη, που αποφασίστηκε σειρά δράσεων και παρεμβάσεων, σήμερα πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Αγγέλο Συρίγο, μετά από πρωτοβουλία του κυρίου Γιαννόπουλου, παρουσία του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμά και όλων των Ηλίων βουλευτών και των Δημάρχων Πύργου και Ήλιδας. Για τις λεπτομέρειες της σύσκεψης αυτής και για τα επόμενα βήματα, καθώς ο χρόνος δεν είναι με το μέρος μας, θα μας ενημερώσει ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Βασίλης Γιαννόπουλος, είναι κοντά μας μέσω Skype. Κύριε Γιαννόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Πεβούδα. Να δούμε πώς... Πράγματι σήμερα... Να δούμε πώς πήγε η σημερινή συνάντηση, αν περιμέναμε πολλά και αν καταφέραμε κάτι. Αν διαφαίνεται φως στην άκρη του τούνελ. Κοιτάξτε. Δυστυχώς δεν θεωρώ ότι άλλαξε κάτι από αυτά που είχαμε ως δεδομένα και με βάση αυτά που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ναι. Εγώ θέλω πριν πω στην ουσία και πριν αναφερθώ στα όσα συζητήθηκαν σήμερα εκτενώς στην τηλεδιάσκεψη, θέλω να σημειώσω, γιατί πραγματικά είναι ευχάριστο το γεγονός να υπάρχει αυτή η κοινή, η ομόφημη στάση από όλους μας πάνω σε αυτό το τόσο φλέγον ζήτημα. Σαφέστατα και αυτό είχε αποτυπωθεί τις προηγούμενες μέρες σε ό,τι αφορά τον πρώτο και δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, όμως εγώ πραγματικά θέλω να συγχαρώ όλους τους Ηλίους βουλευτές συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης για τη στάση που έχουν στο θέμα αυτό και φυσικά για το γεγονός ότι δεν καθορίζεται η στάση τους από κομματικά πολιτικά κριτήρια, παρά μόνο με βάση το καλό και το συμφέρον που είναι για τον τόπο μας. Αν μου επιτρέπετε και ένα σχόλιο, είναι αυτό το οποίο περίμεναν χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, οι κάτοικοι της Ηλίας, οι πολίτες αυτού του τόπου, για όλα τα θέματα τα σοβαρά. Ακριβώς και θέλω να σημειώσω ότι έχει ιδιαίτερη αξία, χωρίς να θέλω να μειώσω τη στάση που έχουν επιδείξει για το θέμα αυτό ο κύριος Καλαματιανός και ο κύριος Κατρίνης, έχει ιδιαίτερη αξία να ακούς καυστικά σχόλια από κυβερνητικούς βουλευτές. Χαίρομαι που ζούμε γιατί όλη θεωρώ την ίδια σήμερα... πραγματικότητα, κύριε Γιαννόπουλε. Ακριβώς. Δεν κρύφτηκε κανένας και ήταν ιδιαίτερος καυστική απέναντι στον υφυπουργό, τον κύριο Συρίγο. Όλοι σας, το ότι ήσασταν καυστικοί, βοήθησε στην κατεύθυνση που στοχεύουμε. Κοιτάξτε, το αποτέλεσμα θα δείξει. Εγώ θεωρώ ότι αν μη τι άλλο, ο υφυπουργός σίγουρα προβληματίστηκε. Και το λέω αυτό για τον εξής απλούστατο λόγο. Ο κύριος Συρίγος μπήκε στη διαδικασία να μας παραθέσει μια σειρά από στοιχεία, μια σειρά από νούμερα, προκειμένου να αποδείξει, να καταδείξει αυτό που λέει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα η Πρετανική Αρχή. Ότι δηλαδή οι σχολές που είναι στην Ηλία, η μουσιολογία και το γεωπονικό, στερούνται των μελών ΔΕΠ και στερούνται βασικών πραγμάτων, ούτως ώστε να είναι ανταγωνιστικά τμήματα και ούτως ώστε να είναι ελκυστικά προς τους σπουδαστές. Μάλιστα, μας παρέθεσε στοιχεία που καταδεικνύουν ότι αργά ή γρήγορα εκ των πραγμάτων και με δεδομένη την ψήφιση του νόμου που θέτει όριο εισαγωγής, τη βάση εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι σχολές αυτές θα κλείσουν. Αυτό όμως εγώ που σημείωσα και του είπα ότι πράγματι η αριθμοί αυτή, τα στοιχεία αυτά που παραθέτει είναι αμήλικτα, είναι γνωστά σε εμάς. Και σίγουρα μας περιορίζουν κατά πολύ τα επιχειρήματα που έχουμε απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Αυτό όμως θεωρώ ότι πρέπει να το δούμε από άλλη πλευρά. Και τι εννοώ. Είπα λοιπόν ότι σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την απαξίωση, δεν οδηγηθήκαμε μέσα σε μια μέρα. Δεν οδηγηθήκαμε από δικά μας λάθη, από δικές μας παραλήψεις εδώ στην Ηλία. Ούτε επειδή δεν ήταν ελκυστικά τα τμήματα, γιατί υπήρχε ενδιαφέρον για τα τμήματα. Ακριβώς. Υπήρχε ενδιαφέρον και υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν μπορούμε όμως να στεκόμαστε σε τεχνοκρατικές αναλύσεις ή σε στατιστικές αναλύσεις που διαπιστώνουμε ότι μετά από 5, 6, 7, 8 χρόνια τα τμήματα αυτά θα έχουν νεκρώσει επί της ουσίας. Στόχος μας είναι πώς αυτά τα τμήματα, αυτές τις σχολές, πώς θα τα ενισχύσουμε, πώς θα τα κάνουμε ελκυστικά και ανταγωνιστικά. Και εδώ ακριβώς σημείωσα στον Υφυπουργό ότι είναι ξεκάθαρες οι ευθύνες Πρετανικής Αρχής. Και δεν το προσωποποιώ στον κύριο Μπούρα. Τώρα είναι ο κύριος Μπούρα. Διαχρονικά, γιατί τα προβλήματα της υποστελέχωσης σε όλους τους τομείς, ακόμη και τη γραμματεία, αυτά ξεκινούν εδώ και πολλά χρόνια πίσω. Ακριβώς. Αν μη τι άλλο, υπάρχει σαφής και ξεκάθαρη στόχευση
του Πανεπιστημίου Πατρών. Εδώ για μένα είναι ξεκάθαρο, το είπα και χθες, το σημειώνω και σήμερα, είναι ένα ισχυρό, σκληρό, ακαδημαϊκό λόμπι των πατρών που στέκεται εμπόδιο στη διακτήνωση, στην ουσιαστική διακτήνωση του Πανεπιστημίου. Υπάρχουν παραδείγματα, τα έχουμε ξαναπεί. Αυτό έθεσα στον Υφυπουργό και αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να δει η κυβέρνηση. Μη σταθεί η κυβέρνηση στους αριθμούς. Εάν μείνουμε στους αριθμούς, κυρία Μπεβούδα, ναι, σίγουρα τα πράγματα δεν είναι με το μέρος μας. Και πραγματικά είναι εξαιρετικά λυπηρό στην περιοχή μας. Και δεν το λέω έτσι απλά να το πω σημειολογικά. Είμαστε η Ολυμπιακή Γη, η γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Όμως έχουμε σίγουρα έναν πολιτιστικό θησαυρό στα πόδια μας. Και αυτόν τον πολιτιστικό θησαυρό δεν τον έχουμε εκμεταλλευτεί όλα αυτά τα χρόνια, τον έχουμε απαξιώσει. Και τι κάνουμε τώρα? Θέλουμε να κλείσουμε και τη μουσιολογία. Μια σχολή η οποία έχει την άριστη, την τέλεια διασύνδεση με το πολιτιστικό αποτύπωμα της περιοχής μας, εμείς λέμε να την κλείσουμε. Ωραία, δεν βγαίνουν οι αριθμοί, δεν βγαίνει, θα την ενισχύσουμε. Ή πώς θα την πλαισιώσουμε ενδεχομένως και με μια άλλη σχολή για να την ενδυναμώσουμε? Παρά μόνο παίρνουμε μια απόφαση και λέμε δεν βγαίνει, το κλείνουμε. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτό θεωρώ ότι το αντιλήφθηκε ο Υφυπουργός και θέλω να πιστεύω, έστω και την ίστατη στιγμή, αυτό να το λάβει σοβαρά υπόψη του, η ηγεσία του Υπουργείου και φυσικά η κυβέρνηση. Θα εξαρτηθεί εν πωλής και από την πίεση που θα ασκηθεί σε επίπεδο πλέον κοινοβουλευτικό από όλους τους βουλευτές του νομού. Είναι πολύ θετικό το ότι βρέθηκαν όλοι μαζί. Κάποιες φωνές μπορεί να είναι λίγο πιο ισχυρές προς την κυβέρνηση. Να ελπίσουμε λοιπόν ότι θα υπάρξουν αυτές οι πιέσεις, γιατί ξέρετε, το μόνο που δεν έχουμε δει να συμβαίνει στην Ηλία είναι να ανακοινώνεται ότι παίρνουμε την αρχαία Ολυμπία και τη μετακομίζουμε σε έναν άλλο τόπο. Μόνο αυτό δεν έχουμε ζήσει. Πραγματικά μόνο αυτό δεν έχουμε ζήσει. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται, δεν σταματάει εδώ. Έχουμε τη Δευτέρα τη Σύγκλιτο, συνεδρίαση τη Σύγκλιτου. Δεν θεωρώ ότι ενδεχομένως μπορεί να βγει κάτι ευχάριστο από εκεί. Αν μη τι άλλο όμως, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Θα το δούμε. Μάλιστα. Το μέτωπο είναι συμπαγές και θα συνεχίσουμε έτσι. Και εμείς παρακολουθούμε την εξέλιξη. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.